άλλο γνώση, άλλο επίγνωση. Αυγούμε τώρα με ένα μικρόφωνο κάτω στην Ερμού, έτσι. Και σήμερα μαραθώνιος, 1 εκατομμύριο κόσμος είναι κάτω. Γνωρίζεις τον Χριστό, τον γνωρίζω. Γνωρίζω ότι υπάρχει ο Χριστός, γνωρίζω. Πιστεύεις ότι υπάρχει ο Χριστός, πιστεύω. Πιστεύεις ότι ήρθε ο Χριστός, πιστεύω. Πιστεύεις ότι σταυρώθηκε ο Χριστός, πιστεύω. Γνωρίζεις για τον Χριστό, γνωρίζω. Και η Αγία Γραφή λέει και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν. Και σκασίλαμα. Άρα γνώση, τίποτα. Γνώση, τίποτα. Γνωρίζεις ότι υπάρχει ρεύμα στον πίνακα. Γνωρίζεις ότι ο πίνακας έχει ο ηλεκτρικός έχει ρεύμα. Το γνωρίζεις όλοι. Ποιος τολμάει να κατεβάσει το καπάκι και να βάλει τα χέρια μέσα? Ποιος τολμάει? Ο ηλεκτρολόγος που έχει επίγνωση. Ξέρει τι κάνει. Αυτό σημαίνει επίγνωση. Καταλαβαίνετε τη διαφορά? Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο τώρα. Γιατί? Για εσένα, ναι, να φύγεις πλέον από τη γνώση, ναι, υπάρχει ένας Θεός, και να έχεις επίγνωση, να μπορείς να τον πιάσεις, να τον βουτήξεις, να τον βάλεις κάτω, να προσευχηθείς, να ζητήσεις, να λάβεις, να σου αλλάξει τη ζωή, να σε ελευθερώσει, να σε θεραπεύσει, να σου δώσει, να σε προμηθεύσει. Πώς θα τα κάνει αυτά αν δεν έχεις επίγνωση? Γνωρίζεις, αδερφέ μου, ότι ο Θεός θεραπεύει? Γνωρίζω. Γιατί είσαι άρρωστος? Γιατί γνωρίζεις, δεν έχεις επίγνωση, δεν ξέρεις τι να κάνεις με αυτή τη γνώση. Τίποτα δεν σου λέει αυτή η γνώση. Στο σχολείο όλοι ήσασταν καλοί σε εξισώσεις. Αλλιώς δεν απέναντε χαρτί απολυτηρίου. Ποιος ξέρει να κάνει εξισώσεις? Σας βάλω τώρα μια τρίτου βαθμού εξίσωση εδώ. Κινέζικα θα πεις. Έχετε γνώση. Πήρατε ένα χαρτί που πιστοποιεί τις γνώσεις σας. Αλλά μετά κανένας δεν έχει επίγνωση. Το ίδιο είναι με τον χριστιανισμό. Εκατομμύρια άνθρωποι είναι χριστιανοί. Και επίγνωση, τι κάνεις τώρα με αυτό, πώς ζεις τη ζωή σου τώρα με αυτό, πώς συμβιβάζεσαι, πώς επιτιμείς, πώς διώχνεις, πώς καθαρίζεις οχυρώματα, πώς στείνεις άλλα οχυρώματα δικά σου, πώς του φεκάς κάθε σκέψη Αντώνη που είναι ενάντια στο θέλημα του Κυρίου, πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτό τώρα είναι επίγνωση, τώρα έμαθα να ζω αυτή τη ζωή που λέγεται χριστιανισμός. Τώρα ξέρω τι κάνω, τώρα ξέρω που πηγαίνω. Τώρα ξέρω τι μου συμβαίνει. Τώρα ξέρω τι δέχομαι και τώρα δεν τα δέχομαι όλα στη ζωή μου. Αυτό είναι κακό. Δεν το θέλω. Μα δεν είναι σε όλους, αδερφέ μου. Δεν είναι σε όλους. Εγώ ξέρω τι είναι από τον Θεό. Η Αγία Γραφή λέει ο Θεός πήρε θέση να μας ευλογήσει και από αυτή τη θέση δεν μετακινείται. Μη σε ξεγελάσει κανείς. Πω πω κακό που μας βρήκε. Λέει γιατί ο Θεός το ρίξε πάνω μας. Βλασφημείς. Μην το ξαναπείς ποτέ σου. Η Αγία Γραφή λέει μη σε ξεγελάσει κανείς, ο Θεός έχει πάρει θέση να σε ευλογήσει, δεν μετακινείται από αυτή τη θέση. Και το κακό που μου συνέβη στη ζωή, διώξ' το! Στηρίξ' τα πόδια σου, έχει επίση την καρδιά σου. Πώς θα τα κάνεις αυτά χωρίς Πνεύμα Άγιο? Αυτό λέγεται επίγνωση. Ξέρω τώρα τι λέει ο Θεός, ξέρω τώρα τι θέλει ο Θεός, ξέρω τώρα πως στέκομαι στο πλευρό του Θεού και όχι ενάντια στον Θεό. Πας να δώσεις μια συμβουλή στον άλλον, εκείνη είναι ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Πεθαίνουν τα παιδάκια. Πού πάνε τα παιδάκια λέει που πεθαίνουνε? Άλλος λέει γίνονται λουλούδια λέει στον παράδεισο. Μεγάλο έλεος. Δηλαδή πού τα δάτε αυτά τα πράγματα. Ο άλλος λέει πάνε στην κόλαση. Ο άλλος λέει... Κάποιος ένα εδάφιο θα μου πει από μέσα να μου πει που πάνε τα παιδάκια που πεθαίνουνε. Οι άλλοι άγγελοι είναι δυνατόν να είναι άγγελοι, δηλαδή πέφτουν σε κατώτερη φάση? Αν είναι δυνατόν. Κάποιος μου έλεγε προχτές, πάνε λέει στον παράδεισο, αλλά πάνε τυφλοί. Δηλαδή έχει κανείς μάτια στον παράδεισο, αφού μεταφερόμαστε λέει σε πνευματικό σώμα. Ό,τι να είναι. Έχουν γνώση, νομίζουν πράγματα, αλλά επίγνωση έχει κανείς να μου εξηγήσει, να δούμε τι θα κάνουμε. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Τι λέει λοιπόν ο Απόστολος εδώ? Πνεύμα Άγιο, αγαπητοί μου, είναι η λύση. Η απάντηση σε όλα αυτά λέγεται Πνεύμα Άγιο, γιατί είναι Πνεύμα Σοφίας, είναι Πνεύμα Αποκάλυψης, σου φανερώνει πράγματα ο Θεός και είναι και Πνεύμα που σε πάει σε επίγνωση του Θεού. Τώρα ξέρουμε τι κάνουμε, τώρα ξέρουμε πώς το κάνουμε. Πνεύμα Άγιο. Αμήν.